Με αφορμή το παγκόσμιο πρωτάθλημα βραζιλιάνικου Ζιου-Ζίτσου που διεξάγεται στο Ηράκλειο, η κάμερα της Crete TV μπήκε στα άδυτα των προπονητηρίων και συνάντησε τους καλύτερους. Η ομάδα των Αραβικών Εμμυράτων κυριαρχεί χρόνια τώρα σε αυτό το άθλημα, με προπονητές από τη Βραζιλία να βρίσκονται στο Ντουμπάι και στο Αμπου Ντάμπι, να εργάζονται σκληρά και να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους. Σε εγκαταστάσεις του Μόρτο Μπιτζέτζε Χεράκλειον κάνουν προπόνηση στα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι δεύτερη εβδομάδα. Πριν ήταν οι adult αθλητές, τώρα είναι κάτω των 18. Την προηγούμενη εβδομάδα κερδίσαν ουσιαστικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα και τώρα συνεχίζουν για να πάνε να διεκδικήσουν στα κάτω των 18. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Είναι τιμή μας που γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το βραζέγκο ζιου-ζίτσου που κάνουμε ουσιαστικά είναι μια ελεύθερη μορφή τέχνης, πολεμικής τέχνης, η οποία δεν έχει φόρμες όπως το καράτε, το ταϊκβοντό, οι παραδοσιακές τέχνες. Ουσιαστικά παλεύεις, δεν υπάρχει φόρμα, παλεύεις, μαθαίνεις τεχνικές και παλεύεις ελεύθερα. Γι' αυτό το λόγο τα πρωταθλήματα που γίνονται στο MMA, στα κλουβιά, όλοι οι πρωταθλητές κάνουν Brazilian Jiu-Jitsu για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να περιορίσουν τον αντίπαλο, να τον κατεβάσουν στο έδαφος με κάποια τεχνική wrestling και μετά να τον υποτάξουν με κάποιο πνίξιμο, με κάποια εξάρτωση χεριού, ποδιού, σαν χειροπρακτικό σε ένα πράγμα. Αυτή η συγκεκριμένη χώρα που βρίσκεται τώρα είναι τα Αραβικά Εμμυράτα, μία από τις χώρες που κάνει προπονήσεις στο χώρο μας. Το έχουν στην κουλτούρα τους, το έχουν εντάξει στο σχολικό του σύστημα αυτό το πράγμα. Τα παιδιά δηλαδή προπονούνται και στο σχολείο και μετά το σχολείο. Οπότε αυτό είναι κάτι σαν να λέμε στην Ιαπωνία το σούμο. Είναι σωματικά, είναι κάτι το οποίο απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο, αν το δείτε δηλαδή και πάρετε κάποιο πλάνο, θα καταλάβετε ότι απαιτεί μεγάλη σωματική προσπάθεια. Οπότε όσο μεγαλώνει, ανταπεξέλθεται το σώμα του και η τεχνική του, τότε αρχίζουμε και φορτώνουμε, ας το πούμε, ώρες. Ένας ενήλικας μπορεί να κάνει προπόνηση τη μέρα, ανάλογα το αθλητικό του, αν το κάνει για χόμπι, είτε για επαγγελματικό επίπεδο, επαγγελματικό σε εισαγωγικά, γιατί στη χώρα μας ακόμα βρισκόμαστε σε εμβριακό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να είναι ώρες από 2 ώρες τη μέρα έως 4-5-6. Σαν χώρα, σαν Ελλάδα, αν είχαμε τις υποδομές που έχουν οι συγκεκριμένοι στις χώρες τους, τα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, οι Φιλιππίνες, αν το πάμε σε αυτό το επίπεδο, νομίζω οι Έλληνες θα εκτοξευτούν, γιατί το έχουμε. Το έχουμε πάρα πολύ καλά το αγωνιστικό κομμάτι και είμαστε ένας λαός ο οποίος μπορούμε να φτάσουμε ψηλά σε αθλήματα τέτοιου είδους. This is we work by years. And we have goal for years. We don't have the... Ετοιμαζόμαστε για αυτό το πρωτάθλημα για χρόνια, όχι για μήνες απλά. Από μικρή ηλικία, από γενιά σε γενιά, μέχρι τους ενήλικους, για να νικήσουμε σε αυτή την κατηγορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζιου-Ζίτσου στο Ηράκλειο. Το Brazilian Jiu-Jitsu στα Αραβικά Εμμυράτα έχει ύψη σημασία στη ζωή μας. Το έχουμε εντάξει στα σχολεία, στην αστυνομία και στο στρατό. Ο λόγος είναι επειδή πρώτα απ' όλα στο συγκεκριμένο άθλημα αποκτάς την αυτοπεποίθηση να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να χτίσεις χαρακτήρα.